με την παράταση που έχουμε για τα καθάριστα οικόπεδα μέσα της πλατφόρμας, στον οποίο οφείλαμε μέχρι κάποια ημερομηνία, έτσι, να έχουμε δηλώσει ότι έχουμε το οικόπεδό μας, το έχουμε καθαρίσει και είμαστε έτοιμοι. Κομπλέ. Αν δε. Για πάμε να δούμε σε ένα κοντινό μας δήμο εδώ, στο Πικέρμη Ραφίνα, τι γίνεται μαζί με την δήμαρχο Ενική Μέρη Σκανδάλη. Γεια σου, Μέρη. Καλημέρα, καλημέρα. Και πήρε παράταση να πούμε συγκεκριμένη πλατφόρμα μέχρι και τέλος Ιουνίου. Τώρα, τι γίνεται με τα καθαριστά οικόπεδα? Είναι μαζί μας η κυρία Τζέβα, η δημαρχός Πικερμίου Ραφίνας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Να μας πείτε ποια ακριβώς είναι η διαδικασία, γιατί εδώ που είμαστε είναι από τα τελικά στάδια. Τι γίνεται ακριβώς? Εδώ είναι το σημείο συγκέντρωση των βλαστικών υπολοιμάτων. Όταν ο πολίτης καθαρίζει το οικόπεδό του, τα αφήνει έξω λοιπόν από την ιδιοκτησία του. Εμείς τα συλλέγουμε, η υπηρεσία τα συλλέγει, τα φέρνει εδώ στο σημείο και σκεφτείτε ότι έρχονται και από τον Τράφη και από τη Διόνη και από την Καλλιτεχνούπολη και από τον Βουτζά. Σημεία που είναι απομακρυσμένα και χρειάζεται δαπάνη εργατορών. Τα μηχανήματα εδώ δουλεύουν, κάνουν διαλογή του βλαστικού υπολείμματος, μήπως έχει τυχόν άλλα μέσα αντικείμενα. Μετά το επόμενο μηχάνημα τα φορτώνει, τα πηγαίνει στο λιοθρηματιστή για να γίνουν σε μικρότερα τεμάχια και κατόπιν να ξαναφορτωθούν και να πάνε με τα λύκα ή στην ΕΜΑΚ στα Λιώσια ή στη Ριτσόνα σε άλλο σημείο συγκέντρωσης για επεξεργασία. Υποθέτω. Ευχαριστεί γενικά το τάκι. Μπράβο. Ένα πολύ μεγάλο μέρος, ναι, αλλά να θυμίσω ότι η περιοχή μας είναι πολύ εξοχική. Έχουμε πάρα πολλά οικόπεδα με πράσινο, με αποτέλεσμα μετά την επιβολή των προστήμων και την νομοθεσία που επιβάλλει να είναι καθαρά, ο κόσμος έχει πάθει πανικό. Αποψηλώνει ολοσχερός το ακίνητό του ή το οικόπεδο που έχει στο βουνό και φέρνει όλο το υλικό κάτω. Κοντά στη θάλασσα. Χριστίνα, κάτι θέλεις να ρωτήσεις? Ακριβώς την ερώτηση που έκανες εσύ ήθελα. Αν όντως έχει εικόνα η κυρία Δήμαρχος των οικοπαίδων και πώς ανταποκρίθηκαν οι πολίτες σε αυτή την υποχρέωσή τους. Και αν συμφωνεί με την παράταση η Δήμαρχος. Συμφωνείτε με την παράταση? Φυσικά, και μάλλον θα χρειαστεί και περισσότεροι. Αλλά είναι μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Ακριβώς, μπορεί να είναι, αλλά ξεκίνησε από το Μάρτιο. Τρεις μήνες μόνο δεν φτάνουν σε μια περιοχή της Ανατολικής Αττικής που είναι γεμάτη πράσινο. Με αποτέλεσμα να χρειάζονται πολλές εργατόρες. Και να θυμίσω ότι δουλεύουν πολύ περισσότερο από 8 ώρα. Μπορεί να σας πω και περισσότερο από 16 ώρες. Καταγγελίες γενικά γίνονται. Μπορούν και αυτό να δηλώσουν στην πλατφόρμα. Παίρνουν τηλέφωνα στην υπηρεσία μας, παθαίνουν πανικό κάποιοι που μένουν κοντά σε πράσινο σημείο, αλλά πρέπει να υπάρχει λίγη υπομονή. Δεν γίνονται όλα τα χειρά. Κυρία Δήμαρχε, συγγνώμη, ένα λεπτό. Το κράτος λέει αυτά που θέλει, φτιάχνει τους νόμους μόνο που λέει, φτιάχνει η Βουλή κλπ. Αλλά το γεγονός ότι η εμπειρική περίοδος ξεκινάει 1η Μαΐου, το ξέρουμε εδώ και 50 χρόνια. Το γεγονός ότι έχουμε κλιματική κρίση και έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, το ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το γεγονός ότι πρέπει να καθαριστούν τα οικόπεδα, το ξέρουμε από αρχαιότητα των χρόνων. Τι δηλαδή, οι απαρατάσεις σε τι ωφελούν? Η παράταση σε τι ωφελεί τώρα? Κερδίζεις χρόνο για να μπορέσεις να κάνεις τη διαλογή όλων αυτού του υλικού. Μα το ήξερες, και να φύγει και από καινούριο. Την πόλη, να πάει το... όπως σας είπα, είτε Θεσσαλιώς και τη Ριτσόνα. Εγώ να το θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Γιατί χρειάστηκε να γίνει αυτή η παράταση? Μήπως δεν είμαστε συνεπείς? Μήπως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα της κατάστασης? Συγγνώμη, ο ήχος είναι πάρα πολύ έντονος. Γιατί χρειάστηκε να γίνει αυτή η παράταση? Μήπως δεν ήταν συνεπής ο κόσμος? Όχι, ο κόσμος καθαρίζει συνεχώς, αλλά είναι τόση μεγάλη ακτίνα που είναι αδύνατον όλα να είναι σε σωστούς χρόνους. Στο παρελθόν... Δεν σκέφτηκαν να το κάνουν πριν ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος. Ναι. Αυτό είχε ψηφιστεί πέρσι το Μάιο. Από το Μάιο του 2023 όμως μέχρι το Μάρτιο του 2024 υπήρχε σιγή. Άρα ο κόσμος δεν ήταν ενήμερος. Κάτι θέλετε να προσθέσετε? Να, ότι σκέφτομαι ότι... Πρέπει να υπάρχει υπομονή. Ναι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται νόμος να μας πείσει να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Δεδομένων και των γεγονότων, των πραγματικών γεγονότων που ανέφερε ο Κώστας. Στην κλιματική κρίση έχουμε δει τα ακραία φαινόμενα, τους ισχυρούς ανέμους ξαφνικά, την έντονη βροχόπτωση ξαφνικά, την πυρκαγιά ξαφνικά να εκδηλώνεται. Άρα... Δηλαδή, πες, δεν υπήρχε νόμος. Δεν υπήρχε προθεσμία, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν ασχολούνταν η κυβέρνηση, έλεγε κάντε ό,τι θέλετε.
δεν αντεκαθαρίζαμε τα οικόπεδα. Τα καθαρίζανε, αλλά να σας πω ότι είμαστε ένας λαός λίγο ατίθασος. Όλοι ξεχάσαμε μέσα σε λίγα χρόνια τι συνέβη στο Μάτι. Είχαμε 104 νεκρούς. Δυστυχώς το ξεχάσαμε οι άνθρωποι. Ναι. Και τώρα έπρεπε να γίνει πιεστικό το θέμα. Είναι ατίθασος, συγγνώμη, και αντιθασμένος. Ότι δεν είμαστε άμεροι ευθυνών. Δεν νομίζω ότι είναι εκεί το θέμα. Λες, 1η Μαΐου. Δεν νομίζω αυτό το θέμα. Λες, 1η Μαΐου ξεκινά την υπηρετική περίοδο. Πας προς τα πίσω. Πότε πρέπει να ξεκινήσω να το καθαρίζω? Το Φλεβάρι. Μάλιστα. Πότε πρέπει να έχω κάνει διαγωνισμούς? Το Δεκέμβρη. Μάλιστα. Έτσι κάνουν τα σοβαρά κράτη. Δεν ξέρω, μπορείτε να πείσετε τον πολίτη με τη λογική. Ο κάθε ένας έχει μια δική του σκέψη. Συζήτηση τώρα κάνουμε. Πιθανώς δεν μπορώ να πείσω κανένα. Τους προβληματισμούς. Νομίζω ότι ο νόμος είναι ικανός να πείσει το λαό πόσο πρέπει να είναι εμπρόθεσμος. Μάλιστα. Όλα γίνονται κάτω από πίεση, δυστυχώς. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και εδώ είναι μόνο ένας και δήμος. Καλή επιτυχία στο έργο. Βέβαια, να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Που συγκεκριμένη περιοχή έχει πιο πολλά οικόπεδα σε σχέση με άλλες. Και είναι και μεγαλύτερος ο φόρτος. Θυμόμαστε. Πρόπερση, έτσι. Εργασίας. Στην πάνω τοπική Ερμηραφίνα εκεί, που και εγώ ήταν όλη εκεί η πλαγιά του Ημιτού με πολύ μεγάλη ζημιά. Θα έχει ενδιαφέρον να κάναμε και άλλα ρεπορτάζ, να πάμε και σε άλλα μέρη εκεί που έχει τέτοια οικόπεδα, να δούμε ποια είναι η εικόνα. Σιγά-σιγά να κάνουμε τη δική μας χαρτογράφηση.